Κοντά μου έχω τον κύριο Ζαχαρία Κυριακάκη, υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με την παράταξη Ενεργοί Πολίτες και τον Ηλία Αλιγερό. Κύριε Κυριακάκη, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλησπέρα και σε όσους μας παρακολουθούν. Να είστε καλά. Εκλογές 2019 για το Ηράκλειο. Πείτε μου λίγο, ποιο είναι το διακύβευμα για εσάς, ποιο είναι το κίνητρο αυτή τη φορά, έτσι, γιατί να πούμε ότι είναι η πρώτη φορά στην οποία κατεβαίνετε υποψήφιος ως δημοτικός σύμβουλος. Τι σκεφτήκατε και λάβατε αυτήν την έτσι, πολύ σοβαρή και κρίσιμη απόφαση? Ναι, και δεν ήταν μια σκέψη που ήρθε έτσι απλά, ήταν κατόπιν όριμης σκέψης. Πολλοί είναι οι παράγοντες. Ένας είναι η βασική άποψη που έχω για το θέμα της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά. Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ ουσιαστικός ο ρόλος που παίζει ο ενεργός πολίτης στο θεσμό τον ίδιο του Δήμου. Ο Δήμος είναι ένας θεσμός που έχει σαν κύριο και πρωταρχικό μέλημα να επιλύσει ουσιαστικά προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη. Η ενεργός συμμετοχή όλων μας σε αυτή τη διαδικασία ουσιαστικά ενισχύει αυτό το θεσμό και βοηθάει ουσιαστικά στο να μπορέσουμε να χτίσουμε ένα καλύτερο μέλλον για εμάς και τα παιδιά μας. Κύριε Κυριακάκη, δεν παρέλειψα την ιδιότητά σας, το άφησα για την πορεία, καθώς βλέπω ότι έχετε και ένα πλούσιο βιογραφικό. Είστε ψυχολόγος στο επάγγελμα και βεβαίως κοινωνιολόγος. Είστε κοινωνιολόγος και είστε πρόεδρος στο δικαίωμα στη ζωή. Όχι, πρόεδρος, είμαι διοικητικός διευθυντής στις δομές φροντίδας των ατόμων με αναπηρία που έχει το δικαίωμα στη ατόμων ζωή. Με αναπηρία. Άρα χρόνια. Μπορούμε ευκόλως να σκεφτούμε κι εμείς την γραμμή την οποία θα έχετε, εάν όλα πάνε καλά, την επομένη των εκλογών. Ποιες θα είναι δηλαδή οι προτεραιότητές σας αναφορικά και με τα άτομα με αναπηρία, έτσι. Και βεβαίως θα ήθελα εδώ πέρα να μου θίξετε το κομμάτι του Δήμου, της ευαισθητοποίησης που πρέπει να έχει ένας Δήμος, το κοινωνικό προφίλ ενός Δήμου. Ποιο θα πρέπει να είναι? Σωστά. Απλά να συμπληρώσω την προηγούμενη ερώτησή σας, γιατί σας είπα ότι είναι πολλοί οι λόγοι που με οδήγησαν στο να εκτεθώ δημοσίως ουσιαστικά και να ζητήσω την ψήφο του Ηρακλειώτη λαού προκειμένου να συνεισφέρω στο κομμάτι ακριβώς αυτό που είπατε. Εγώ έχω άμεση σχέση και λόγω ιδιότητας και λόγω επαγγέλματος στο κομμάτι με την κοινωνική πολιτική, την υλοποίηση, το σχεδιασμό, τη διαχείριση προγραμμάτων κοινωνικού χαρακτήρα. Δηλαδή προγραμμάτων που έχουν να κάνουν με τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, όπως είναι και τα άτομα με αναπηρία. Το τελευταίο διάστημα που ασχολούμαι σχεδόν αποκλειστικά. Ένας δεύτερος λόγος, πολύ ουσιαστικός για μένα, είναι ο ίδιος ο Ηλίας Ολιγερός και η παράταξή του. Ο Ηλίας Ολιγερός και η παράταξή του έχουν πραγματικά ένα αξιακό μοντέλο, αξίες και ένα όραμα για το νέο Ηράκλειο, το οποίο με ενέπνευσε. Είναι μια παράταξη η οποία ήταν και είναι πιστή στο καθήκον που είχε στην προηγούμενη περίοδο, στα προηγούμενα 5 χρόνια, στο Δήμο Ηρακλείου. Ήταν ίσως η μόνη που ήταν πιστή στο καθήκον του και έκαναν ουσιαστική κράτησε μια ουσιαστική αντιπολιτευτική βεβαίως, δράση, επικοδομητική, όταν κάποιοι άλλοι λάκησαν. Αυτή είναι η αλήθεια, έτσι. Επομένως, νομίζω ότι ο Ηλίας Ολιγερός και η παράταξή του έχουν ουσιαστικά κερδίσει επάξια ένα ηθικό πλεονέκτημα έναντι όλων των υπολείπων. Έχουν το ηθικό πλεονέκτημα να διεκδικήσουν με περηφάνεια και ψηλά το κεφάλι και αξιοπρεπώς ξανά. Όχι πλέον τώρα την εμπιστοσύνη του Ηρακλειώτη για να κάνει αντιπολίτευση, αλλά για να διοικήσει το Δήμο και να κάνει ουσιαστικά αυτό το όραμα που έχουν και ο Ηλίας Ολιγερός και η παράταξή του να το κάνουν πράξη. Συνεχίστε, θέλω να επανέλθουμε γιατί είναι πολύ πολύ σημαντικό. Γιατί δεν ξέρετε κάτι, κύριε Κυριακάκη, δεν συζητάμε πολλές φορές για τα άτομα με αναπηρία και ειδικά φαίνεται να μην είναι πολλές φορές στην ατζέντα την προεκλογική κάποιων οι οποίοι είναι υποψήφοι και ζητούν την ψήφο των πολιτών, έτσι, και βλέπουμε και μια πόλη που θα με συγχωρήσετε, αλλά νομίζω πάμε πολλά χρόνια πίσω όσον αφορά τουλάχιστον την προσβασιμότητα. Όλο ένα και περισσότερες καταγγελίες γίνονται για θέσεις αναπηρικές οι οποίες καλύπτονται. Δεν υπάρχουν οι προοπτικές για να ζήσει όπως πρέπει να ζήσει ένα άτομο με αναπηρία σε αυτή την πόλη. Δεν είναι καθόλου φιλική προς τα άτομα με αναπηρία. Πολύ σωστά το λέτε. Πολύ σωστή παρατήρηση. Νομίζω ότι είναι και μια παρατήρηση από όλο τον κόσμο που ζει στο Ηράκλειο καθημερινά. Και υπάρχει θέμα με την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία, που είναι ένα βασικό και αναφέρετο δικαίωμά τους και συνταγματικά κατοχυρωμένο, και θα έπρεπε η Ελλάδα να ακολουθήσει τις ευρωπαϊκές οδηγίες εδώ και 10-15 χρόνια που υπάρχουν σε αυτό το κομμάτι. Και δυστυχώς είμαστε πάλι πίσω και σε αυτό το κομμάτι, όπως και σε άλλα. Αλλά επίσης το Ηράκλειο σίγουρα χρήζει μιας καλύτερης τύχης
στο κομμάτι αυτό με την παροχή υπηρεσιών σε άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους. Υπάρχουν τρομερές ελλείψεις στο κομμάτι αυτό. Και το λυπηρό είναι ότι υπήρξαν και υπάρχουν ευκαιρίες, είτε μέσω συγχρηματοδοτούμενων ευρωπαϊκών προγραμμάτων, είτε μέσω διακρατικών προγραμμάτων, που μπορούν πολύ εύκολα και χωρίς ιδιαίτερες, πώς να το πω, ανθρώπινες δυνάμεις από πλευράς του Δήμου, να μπορέσουν να κάνουν χρήση και αξιοποίηση αυτών των προγραμμάτων, έτσι ώστε να φέρουν δομές και δράσεις που θα χτίσουν ένα κοινωνικό χαρακτήρα του Ηρακλείου αύριο. Ένα ουσιαστικά δίχτυ προστασίας για αυτές τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, δεν υπάρχει ούτε ένα κέντρο δημιουργικής απασχόλησης παιδιών με αναπηρία στο Ηράκλειο. Αυτό από μόνο του τα λέει όλα. Δηλαδή τα παιδιά με αναπηρία δεν έχουν δικαίωμα στην δημιουργική απασχόληση, στην ψυχαγωγία. Πού θα απευθυνθεί ένας γονέας που έχει παιδί με αναπηρία το απόγευμα να το αφήσει, να περάσει κάπου με ασφάλεια και δημιουργικά την ώρα του? Εκεί θέλω να καταλήξουμε, κύριε Κυριακάκη, αφού γκράζεστε καθημερινώς τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν όχι μόνο τα άτομα με αναπηρία, αλλά και οι οικογένειές τους. Θέλω να μπούμε σε περισσότερες λεπτομέρειες, ακούτε παραδείγματα, γιατί έχει την αξία του να δούμε αν όντως η σημερινή Δημοτική Αρχή έχει κάνει αυτά που θα έπρεπε να κάνει για να μπορεί το περιβάλλον να είναι ιδανικό για αυτά τα άτομα. Σωστά. Σας είπα ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ναι, δηλαδή θα μπορούσαν να έχουν γίνει πάρα πολύ εύκολα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών με αναπηρία. Είναι δομές οι οποίες είναι συγχρηματοδοτούμενες. Υπάρχει δηλαδή χρηματοδότηση από ευρωπαϊκούς πόρους και απλά θα πρέπει να υπάρχει μια ευαισθητοποίηση και ένα αντανακλαστικό από πλευράς της τοπικής αυτοδιοίκησης να μπορέσει να βρει ένα χώρο, να τον εξοπλίσει, έτσι ώστε να μπορεί να αδειοδοτηθεί σαν ένα τέτοιο κέντρο δημιουργικής απασχόλησης και να μπει και να ενταχθεί σε ένα πρόγραμμα. Αυτό δεν θέλει πάρα πολύ κόπο. Πρέπει να υπάρχει μια κεντρική στοχοθεσία. Αυτό που πάσχουμε, και δεν είναι μόνο χαρακτηριστικό του Δήμου Ηρακλείου, επειδή ήμουν σε ένα φορέα πριν το δικαίωμα στη ζωή, ήμουν σε ένα φορέα το Δίκτυο Κοινωνικής Πολιτικής Αυτοδιοικήσεων Κρήτης. Είναι μια παγκρίτια εταιρεία που ουσιαστικά είχε αυτό το καταστατικό σκοπό, να ασκεί κοινωνική πολιτική, δηλαδή να σχεδιάζει, να φέρνει προγράμματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και να προσπαθεί να καλύψει διαπιστωμένες ανάγκες σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Υπάρχουν πάρα πολλά προγράμματα και πόροι χρηματοδότησης που μπορούν να αξιοποιηθούν. Αλλά θα πρέπει ο Δήμος και η Δημοτική Αρχή να έχουν τα αντανακλαστικά και να υπάρχει ένας κεντρικός σχεδιασμός. Πάσχουμε από αυτό το πράγμα. Δηλαδή υπάρχει έλλειψη δηλαδή προγραμματισμού. Δεν υπάρχει κάποιος να έχει το αντανακλαστικό να κάτσει να δει πού βρισκόμαστε, τι δομές έχουμε καταρχήν σήμερα. Πρέπει πρώτα να ξεκινήσει κάποιος ο οποίος θέλει να ασχοληθεί με το κομμάτι της ανάπτυξης, της κοινωνικής ανάπτυξης σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, σε επίπεδο Δήμου. Θα πρέπει πρώτα απ' όλα να κάτσει να εντοπίσει, να καταγράψει πλήρως τις δομές που έχει στη διάθεσή του. Να δει τι δομές διαθέτει, τι μπορεί να εξυπηρετήσει με αυτές τις δομές που έχει, πώς μπορεί αυτές τις δομές καταρχήν και πριν απ' όλα να τις κάνει να λειτουργήσουν καλύτερα. Και από εκεί και πέρα να δει τι ομάδες πληθυσμού έχουν απομείνει που δεν έχουν παροχή υπηρεσιών και να έρθει έτσι σαν ένα παζλ που πρέπει να συμπληρώσει σιγά σιγά να πάει να βρει στοχευμένα προγράμματα και δράσεις. Υπάρχουν κέντρα φροντίδας, ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων. Υπάρχουν 4, αν δεν απατώμε, στο Δήμο Ηρακλείου. Εξυπηρετούν 65 ωφελούμενους. Είναι 65 ωφελούμενοι της τρίτης ηλικίας που έχουν ανάγκη τις υπηρεσίες αυτές? Τα κέντρα λοιπόν ημερήσιας φροντίδας θα μπορούσαν να έχουν γίνει άλλα τόσα, τουλάχιστον στο Δήμο Ηρακλείου. Και αυτά που σας λέω, δεν τα λέω ελαφρά την καρδία και δεν θα πω κάτι το οποίο δεν είναι ρεαλιστικό. Δεν θα πω κάτι το οποίο δεν μπορεί να γίνει. Για να το λέω, το έχω ζήσει, εμπειρικά το λέω αυτό το πράγμα. Έχω φτιάξει κέντρο ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων από την αρχή του μέχρι τη λειτουργία του. Δεν πήρε πάνω από ένα χρόνο. Με πόρους ελάχιστους. Και μιλάω για το κέντρο ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων στο Βενεράτου, του πρώην Δήμου Παλιανής. Σε συνεργασία με τον τότε Δήμαρχο το φτιάξαμε σε 8 μήνες μέσα. Άρα ουσιαστικά αυτό που μου λέτε είναι ότι μπήκαν, όσον αφορά την τελευταία τουλάχιστον τετραετία, την ίδια Δημοτική Αρχή, ότι μπήκαν λάθος προτεραιότητες.
Σωστά. Νομίζω... Γιατί όταν μιλάμε ότι αυτά τα άτομα θα πρέπει, αυτές οι κατηγορίες ατόμων, να είναι βεβαίως ένα σκαλοπάτι πάνω στην ατζέντα από όλα τα υπόλοιπα θέματα, αυτή τη στιγμή βλέπουμε αυτούς τους τομείς και νοσούν. Άρα λάθος προτεραιότητες, κύριε Κυριακάκη. Βέβαια, και τα άτομα με αναπηρία. Γενικά, ο τρόπος με τον οποίο μια δημοτική αρχή αντιμετωπίζει τους συνανθρώπους μας που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, έχουν δηλαδή περισσότερη ανάγκη υποστήριξης από τους υπόλοιπους, γιατί δεν έχουν απλά ίσες ευκαιρίες, είναι και ένα δείγμα του κοινωνικού πολιτισμού που έχουμε. Και αυτό είναι κάτι το οποίο ο Ηλίας Ολιγερός στο πρόγραμμά του και στο σκοπό που έχει βάλει και το όραμα που έχει θέσει για το Ηράκλειο είναι πρώτο-πρώτο στην ατζέντα του. Να υπάρξει ένας Δήμος Ηρακλείου πλέον που να έχει στοχευμένη πολιτική γύρω από την ικανοποίηση των αναγκών του πολίτη. Και όχι μόνο την ικανοποίηση των βασικών αναγκών που θεωρούμε όλοι δεδομένες. Mm-hmm. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ανάγκες οι οποίες δεν είναι δεδομένες. Άρα πρέπει να φτιαχτεί από την αρχή το κοινωνικό προφίλ του Δήμου Ηρακλείου. Επανερχόμαστε βεβαίως σε αυτό. Και όχι τόσο, ας πούμε, ένας δρόμος. Που και αυτό είναι σημαντικό. Έτσι, και αυτό θα πρέπει να είναι μέσα στην αναπτυξιακή ατζέντα του κάθε δημάρχου και της κάθε δημοτικής αρχής. Ωστόσο, οι προτεραιότητες είναι αυτές που αλλάζουν. Πείτε μου κάτι. Γιατί Ηλία Ηλιγερό, γιατί ενεργούς πολίτες απευθύνεστε στον κόσμο αυτή τη στιγμή? Ναι. Η Ηλία Ηλιγερό και την παράταξή του, γιατί όπως σας είπα πριν, ήταν οι μόνοι που έκαναν πιστά το καθήκον τους, έκαναν σοβαρή, όρημη, επικοδομητική αντιπολίτευση και έχουν το ηθικό πλεονέκτημα έναντι όλων των υπολείπων. Γιατί έχουν αξίες και όραμα για ένα νέο Δήμο Ηρακλείου και γιατί επί της ουσίας νομίζω ότι ο Ηλίας Ολιγερός συγκεντρώνει όλα εκείνα τα βασικά χαρακτηριστικά ενός ανθρώπου, την εντυμότητα, την αξιοπρέπεια, τη συνέπεια λόγου και πράξεων. Νομίζω είναι βασικές και κρίσιμες αρχές που χωρίς αυτές και χωρίς να πιστέψει κάποιος σε αυτές, δύσκολα μπορεί να κάνει και να αποδώσει στην καθημερινότητα έργο που πραγματικά θα βοηθήσει τους συνανθρώπους που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση. Πιστεύετε ότι ο Ηρακλειώτης μπορεί να ελπίζει σε μια ολοκληρωτική αναστροφή του κλίματος? Μπορεί να ελπίζει ο Ηρακλειώτης? Βρισκόμαστε στην Κρήτη, στη μέση της Μεσογείου, με ό,τι και αν αυτό συνεπάγεται γύρω-γύρω με τις εξελίξεις. Βλέπουμε ο τουριστικός τομέας να ανεβαίνει, να ανεβάζει τα ποσοστά του και βεβαίως κάποιες υποδομές να μένουν πίσω και αναρωτιούνται σαφώς και σωστά οι Ηρακλειώτες γιατί το Ηράκλειο να πηγαίνει πίσω και όχι μπροστά. Μπορεί ο Ηρακλειώτης να ελπίζει? Μπορεί και πρέπει να ελπίζει και μπορεί και πρέπει να ελπίζει γιατί υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις εκείνες που μπορεί με σοβαρή συντονισμένη δουλειά και με κεντρικό σχεδιασμό πρέπει ο κάθε ένας ο οποίος ασχολείται στην τοπική αυτοδιοίκηση σε κάθε τομέα και σε κάθε πεδίο να έχει πλήρη γνώση και εικόνα της υφιστάμενης κατάστασης, των υφιστάμενων προβλημάτων. Δεν μπορείς να λύσεις ένα πρόβλημα εάν δεν το γνωρίζεις πάρα πολύ καλά πρώτα. Μάλιστα. Κύριε Κυριακάκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία στον δρόμο προς τις κάλπες. Ευχαριστώ και εδώ πολύ. Είμαστε. Να έχουμε όλοι ένα καλό και δημοκρατικό αγώνα. Καλή δύναμη σας. Να είστε καλά.